2 Σεπτεμβρίου είναι Αγίου Ιωάννου Πατριάρχου Κωνσταντινοπόλεως. Και Αγίου Μάμαντος Μάρτυρος. Ναι, ναι. Και η Εκκλησία μας διαβάζει μια περικοπή από την δεύτερη Κορυθίους Επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, στίχη 21 και δεύτερο κεφάλαιο έως 4 στίχους. Ο δε βεβαιώνει μας συνειμήν εις Χριστόν και η Χρίστας ημάς Θεός. Ο και σφραγισάμενης μας και δούς τον αραβώνα το πνεύματος εν τας καρδίες εγώ. Ημών. Εγώ δε μάρτυρα το Θεόν επικαλούμε επί την εμήν ψυχήν ότι φιδόμενος ημών ο και τη ήθον σκόρθον. Ούχο ότι κυριεύομαι ημών της πίστος αλλά συνεργεί εσμέν της χαράς ημών. Τη γαρπίστη εστίκατη. Έκνα δε με αυτό τούτο το μη πάλιν ερθήν εν λείπει ερθήν προς εμάς. Εγώ λοιπόν εμάς και στήσες την ο εφραίνουμε ημί ο λοιπόμιος εξ εμώ. Και έγραψα ημίν αυτό τούτο να μη ελθόν λύπην έχω αφών εδ με χέρι. Πεπεθώ επί πάντα σημάς ότι μη χαρά πάντων ημί σε στέ. Εκ γάρ πολλής λήψος και συνοχής καρδίας έγραψε ημίν. Ούχα να λυπαθείτε αλλά την αγάπη ειν αγνώτη ειν έχω περισσότερος εις ημάς. Εδώ, σε αυτή την περικοπή θέλω να κάνω δύο σχόλια. Πρώτον, ο Παύλος γράφει εδώ στη Δευτέρα Κορυθίους Επιστολή και λέγει «Απεφάσισα πάλι να έρθω σε εσάς, όχι να σας κρίνω και να σας καταδικάσω, διότι αν θα σας κρίνω εγώ και θα σας καταδικάσω και θα σας προσφέρω λύπη, ποιος είναι αυτός που θα μου δώσει χαρά, παραμόνο εσείς». Γιατί ο Παύλος εδώ αναφέρει αυτούς τους λόγους. Αλλά ας πάρουμε με τη σειρά τα πράγματα. Ο Απόστολος Παύλος πήγε στην Κόρυθο, κήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού και ίδρυσε την Εκκλησία. Προτού όμως στέλνει και γράφει την πρώτη του επιστολή προς Κορυθίους, μέσα στην Εκκλησία της Κορύνθου έγινε ένα μεγάλο αμάρτημα. Κάποιος μέλος της Εκκλησίας αμάρτησε με τη γυναίκα του πατέρα του, με τη μητριά του. Γι' αυτό όταν έγραψε την πρώτη του επιστολή κρίνει και καταδικάσει αυτόν τον άνθρωπο και γράφει στο πέμπτο κεφάλαιο της επιστολής «Όλους ακούετε εν ημίν πορνεία». Και τι αυτή πορνεία, η της ουδέ εν της έθνης ονομάζεται, ώστε γυναίκα την άτου πατρός έχει. Και εμείς πεφυσιωμένεστε και όχι μάλλον πεθύσατε ή να εξαρτεί και μέσω μόνο το έργο τούτο ο πίστη. Εγώ μεγάρ ως απόν το σώμα, παρόν δε το πρέματι, ή δικέκρικα ως παρόν τον ούτο τούτο κατεργασάμενο. Εν το ονόματι του Κυρίου μόνη του Χριστού συναχθέντο εμών και του εμού πνεύματος, συν τη δυνάμη του Κυρίου μόνη του Χριστού, παραδούνε το τούτο το σατανά εις όλεθρον της αρκός είναι το πνεύμα σωθεί εν τη μέρα του Κυρίου Ιησού. Ου καλόν το κάφημα ημών, ου κοίδατε ότι μικρά ζήμη όλων το φύραμα ζημή. Ακούγεται λέει ο Παύλος μέσα στην Εκκλησία πορνεία και τέτοια πορνεία που ούτε στους ειδωλάτρες δεν ακούγεται, ώστε κάποιος από εσάς να μαρτάνει με την μητέρα, με τη γυναίκα του πατέρα του, με τη μητριά του. Και εσείς αντί να λυπηθείτε και να τον βγάλετε έξω της Εκκλησίας αυτών των άνθρωπων, το έχετε για καμάρι. Εγώ λέγει ο Παύλος, με το σώμα είμαι απόν σε εσάς, με το πνεύμα μου όμως είμαι παρόν και τα γνωρίζω όλα και κρίνω και καταδικάζω αυτόν τον άνθρωπο. Δια τούτο σας παρακαλώ. Δια το ονόματος του Κύριου μας Ιησού Χριστού να μαζευτείτε όλοι και το δικό μου πνεύμα συν τη δυνάμη του Κύριου μας Ιησού Χριστού να βγάλετε έξω της Εκκλησίας αυτών των άνθρωπων ώστε από τη μια μεριά να μην σκανδαλίζει την Εκκλησία και από την άλλη μεριά να δείχνει μετάνοια, να μετανοήσει ώστε η ψυχή του να σωθεί κατά την Δευτέρα Παρουσία του Ιησού Χριστού. Δεν είναι καλό το κάφημά σας. Δεν ξέρετε ότι λίγο
προζύμιο όλο το φύρωμα ζυμώνει. Και το δεύτερο που θέλω να πω, ο Παύλος στο ίδιο κεφάλαιο στη συνέχεια γράφει πώς πρέπει να συμπεριφέρονται οι πιστοί μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Έγραψα εμείνε την επιστολή στην αμίγνηση πόρνης. Κι ου πάντως της πόρνης του κόσμου τούτου ή της πλεονέκτης ή άρπαξεν οι ειδωλάτρες. Επί οφειλητάρα εκ του κόσμου εξεθήν. Νίδε έγραψα μη συναμίγνεσαι, εάν της αδερφός ονομαζόμενος, η πόρνος, η πλεονέκτης, η ειδωλάτρης, η λίδρος, η μέθησος, η άρπαξ, τότε ούτω με δε συναισθήν. Τι γάρμη και τους εξωκρίνει. Σας έγραψε, λέγει ο Παύλος, να μην κάνετε συναστροφή με πόρνους. Και δεν εννοώ τους πόρνους ολοκλήρου του κόσμου, επειδή έπρεπε να σηκωθείτε να φύγετε από τον κόσμο και να πάτε να κρυφτείτε στα βουνά. Όχι, λέγει. Τώρα σας γράφω, αν κάποιος αδερφός, ονομαζόμενος, πιστός, χριστιανός, μέλος της Εκκλησίας, έχει ένα από αυτά τα κακά που ανέφερα, τότε με τέτοιος ο τρόπος, ούτε συναστροφή να κάνετε, ούτε να τρώγετε μαζί τους. Και το καταδικάζω και τον κρίνω αυτόν τον άνθρωπο. Αλλά αυτούς που είναι έξω της Εκκλησίας θα τους κρίνει ο Θεός και όχι εγώ, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Γι' αυτό εδώ γράφει, δεν ήρθα, δεν θέλω να έρθω με σκοπό να σας κρίνω και να σας καταδικάσω. Να προσθέσω εδώ για χάρη των τηλεθεατών ότι η Κόρινθος ήταν μια πόλη εμπορική, πολυπληθής, με πλούτο και κάθε μεγαλόπολη έχει και μεγάλη διαφθορά. Όμως θα ήθελα, Γιάννη, να θυμίσουμε το τι είπε ο ίδιος ο Χριστός τον Παύλο για την Κόρινθο, ότι εδώ θα μείνεις πολύ γιατί έχει... Είναι πολλής λαός. Πολλής λαός. Και έμεινε πολύ στην Κόρινθο. Ναι. Σε αντίθεση με την Αθήνα, που ήταν το κέντρο της φιλοσοφίας, στην οποία όμως ελάχιστοι είναι εκείνοι οι οποίοι συγκινήθηκαν από το λόγο του Αποστόλου Παύλου και επέστρεψαν στην Εκκλησία. Γι' αυτό και προς τους Αθηναίους δεν έχουμε επιστολή του Αποστόλου Παύλου, ενώ προς τους Κορινθίους που θεωρούνταν διεφθαρμένοι, έχουμε δύο επιστολές. Αυτά συνήθως δεν τα προσέχουμε και δεν τα εκτιμούμε, νομίζοντας ότι μόνο τα σαρκικά είναι αμαρτήματα, ενώ ο Χριστός Κύριος καταδίκασε την υπερηφάνεια και την αλαζονία. Και οι Αθηναίοι ξεπερνούσαν κατά πολύ στην υπερηφάνεια τους Κορίνθιους, οι οποίοι ήταν εμπορευόμενοι, πλούσιοι αλλά και διεφθαρμένοι.